Καλησπέρα, πατέρα Γιώργη Αγγελακάκη, ευλογείτε. Με θυμώνω ο Θεός, ηρεπημένη μου αδερφέ. Θα ήθελα να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις, άμα είναι ευλογημένο. Είναι ευλογημένο? Αφού αναπνέουμε και μπορούμε και μιλάμε ακόμα, μας ανέχεται ο Θεός, πρέπει να τα δίνουμε όλα για εκείνο, για τη δόξα Του. Ακούμε από πολλούς πνευματικούς ιερείς, ιεράρχες, ότι πρέπει να μάθουμε να κάνουμε μια σωστή πνευματική ζωή. Πώς είναι μια σωστή πνευματική ζωή, πιστεύετε, πρέπει να συμπεριφέρεται ο χριστιανός για να έχει μια σωστή πνευματική ζωή, ή πρέπει να κάνει, ποια είναι τα καθημερινά καθήκοντα, ας το πούμε, τι συμβούλια έχετε να μας δώσετε? Επιστροφή στους πατέρες μας, επιστροφή στην Ορθοδοξία μας, στη μητέρα μας την Παναγία. Ό,τι αλέγει, μην πείσετε, τα λέει όλα. Ό,τι μας λέει ο γιος της, θα τα κάνουμε. Μάλιστα. Για σχετικά με το Σταυρό, πώς πρέπει κάποιος χριστιανός να κάνει? Όχι, για να συμπληρώσουμε κάτι ακόμα, Αντώνη, στο προηγούμενο. Ναι. Ότι αυτό τώρα είναι αόριστα βέβαια, ό,τι μας λέει ο Χριστός μας να τα κάνουμε. Αλλά επειδή θέλω να βάλουμε περισσότερο νοικοκυριό, νομίζω το πρώτιστο που ο κάθε πιστός χριστιανός, κάθε κληρικός, κάθε άνθρωπος και πατριάρχης ακόμα, να βάλει πρώτιστο μέλημα στην ατζέντα του, να βρει πνευματικό σωστό οδηγό, ο οποίος θα τον οδηγήσει στον ουρανό. Δηλαδή να βρει πραγματικό καπετάνιο, να μην αντί για καπετάνιο πέσει σε χέρια ναύτη και καταστραφεί ο άνθρωπος. Μάλιστα. Αφού προσευχηθεί, νηστέψει, παρακαλέσει τον Θεό να βρει τον οδηγό, μετά να υπάρξει συνεργασία σωστή. Και επειδή είναι τόσο ζωφερά, είναι δύσκολα τα χρόνια μας, σύγχυση φοβερή υπάρχει. Μιλάμε τώρα για επίσημη εκκλησία, μιλάμε για Ορθοδοξία και μετά. Πού είναι αυτά σήμερα? Δυστυχώς τα πεμπολίσαμε όλα. Η εκκλησία χάθηκε το Χριστού, ασφαλώς, και πήλε άδωκα τη σχίζωση, αλλά ότι φτάσαμε όμως σήμερα την εκκλησία. Να έχει εμπιστοσύνη στα πατριαρχία, στις μητροπόλεις, αρχιεπισκοπές. Δυστυχώς, δυστυχέστατα. Οπότε επήγε να βρεθεί σωστός οδηγός. Είναι τόσες οι πλάνες. Στο 24 κεφάλαιο κατά Ματθαίον, στο 24 στίχο τα λέει. Για την εποχή μας που θα εγερθούν ψευδόχριστοι, ψευδοπροφήτες και θα κάνουν τέρατα και σημεία. Και είναι δυνατόν ακόμα και αυτοί οι εκλεκτοί να πλανηθούν. Ήδη τα βιώνουμε, τα αντιμετωπίζουμε αυτά. Γι' αυτό επιμένω πάνω σε αυτό. Ο Θεός να μας στείλει κατάλληλο άνθρωπο, τον οποίο θα βρούμε με νηστεία, προσευχή, ψάχνοντας, ερευνώντας, εξαγοραζόμενοι, πώς λέει, προκοιμάζοντες πάντα τα πνεύματα, δηλαδή να κατέχουμε το καλό. Όταν λέει τα πάντα δοκιμάζει το καλό, κατέχεται, σημαίνει να δοκιμάζουμε τα πνεύματα. Αυτοί που φέρονται σήμερα στήλη και ιδρώματα της Εκκλησίας, ή είναι πραγματικοί ή είναι κάλπικοι. Μάλιστα. Λοιπόν, το πρώτιστο, ο σωστός οδηγός να βρεθεί. Τώρα το θέμα είναι πάρα πολύ πλατή, βέβαια, τι να μου το πεις. Στους οικουμενιστές, στο νέο ημερολόγιο, στο παλιό το ημερολόγιο, τα ίδια, χαρμάνι, τα κάνουμε δυστυχώς. Και πρέπει να έχουμε αυτά τα τρία που τα τονίζω πολλές φορές, τα θεωρώ τα πιο απαραίτητα. Πρωτίστως και κυρίως, προώνυμα ταπεινό, να προσγειωθούμε. Δεν είμαστε πανήξεροι και πανειδικοί. Να είμαστε ευθύς στην καρδιά, με ειλικρίνεια στον εαυτό μας, στον Θεό και στους συνανθρώπους μας, για να μπορέσει ο Θεός να συνεργαστεί μαζί μας. Αυτά νομίζω είναι τα πιο απαραίτητα. Κάποιοι ρωτάνε για τον τύπο του Τιμίου Σταυρού. Το έχουμε παρατηρήσει σε πολλούς Ορθοδόξους Χριστιανούς, ότι δεν γνωρίζουν πώς να κάνουν το Σταυρό τους. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Δυστυχώς είναι τόσο βασικό, κατ' επανάληψη το επαναλαμβάνω εγώ πολλές φορές, αλλά είναι και μια καλή ευκαιρία πάλι να το πούμε. Όταν ενώνουμε τα τρία τα δάκτυλα, εννοούμε την Αγία Τριάδα, Πατήριος Άγιο Πνεύμα. Τα δυο τα επόμενα που τα κλείνουμε κάτω, είναι οι δύο φύσεις του Χριστού, η Θεία και η Ανθρώπινη. Ή κατάλλως, σύμφωνα με τον Άγιο Κοσμά, άγγελοι και άνθρωποι που προσκυνούν τον Θεό. Λέμε τώρα,
ίσον Θεέ μας τον ουρανό, όταν έχουμε το χέρι στο κεφάλι. Κατέβηκε στη γη, έγινε άνθρωπος, τα σπράγματα της μητέρας μας της Παναγίας, για να κάνει σε εμάς τα πλάσματά σου Θεούς κατά χάρη. Αυτό ομολογούν. Σταυρώθηκες, αναστήθηκες, αναλήφθηκες στον ουρανό. Πιστεύουμε, θα ξανάρθεις, θα μας κρίνεις, βάλε μας στα δεξιά, όχι στα αριστερά. Εν πάση συντομία, αυτό είναι το νόημα του Τιμίου Σταυρού. Μάλιστα. Ποια πιστεύετε ότι είναι η σωστή πνευματική πορεία ενός χριστιανού? Τι πρέπει να κάνει καθημερινά ένας χριστιανός για να πούμε ότι έχει σωστή πνευματική πορεία? Να μην εμφύτει τον εαυτό του, δηλαδή όσο προχωράει γίνεται καλύτερος, να μην επαναπαυτεί και να πει είμαι εντάξει σαν τον Φαρισαίο και τον Τελώνη που γνωρίζουμε ότι είχε την εντύπωση ότι είναι ο πρώτος. Αλλά να αρχίσουμε να βλέπουμε τα λάθη μας και μάλιστα με παράδειγμα τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος στην αρχή έλεγε «Είμαι ο τελευταίος των Αποστόλων». Όσο προχώρησε προς την Αγιότητα έλεγε «Δεν είμαι άξιος που είμαι Απόστολος». Και προς τα τέλη του έλεγε ότι «Είμαι έκτρωμα». Τελευταία λέει φανερώθηκε και σε μένα ως κτερή το εκτρώματι. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι όσο πλησιάζουμε στο φως περισσότερο κοντά, βλέπουμε τις ασκήνες μας και τις λεπτομέρειες του προσώπου μας. Έτσι είναι και στα πνευματικά. Καθημερινώς λοιπόν να ταπεινούμεθα και να προαγόμεθα και σύμφωνα με τους πατέρες, ουδαμού είσταστε, πουθενά να μην στεκόμαστε. Πάντοτε μπροστά. Έπεσες, σήκω. Χίλιες φορές έπεσες, χίλιες και μια σήκω. Σύμφωνα με το γεροντικό εκεί πέρα που ρωτάει τον γεροντά του τι θα γίνει, έπεσε πάλι. Πάλι σήκω του λέει. Μάλιστα. Αρκεί να μας βρει ο Θεός σηκωμένος, όχι στην πτώση. Μάλιστα. Κάποιοι μιλάνε για μια θεωρία, τη θεωρία της εξελίξεως, ότι ο άνθρωπος προέρχεται από τον Βήθηκο, εξελίχθηκε και έγινε άνθρωπος. Πάνω σε αυτό τι έχει να πείτε? Παραμύθια της Χαλιμάς, αγόρι μου, τι να πούμε. 312 διαφορές έχει ο άνθρωπος από τον Πίθηκο. Για να πούμε ένα αστείο που λέει, ρώτησε τον Πίθηκο ότι έλεγε ο άνθρωπος είναι απόγονος. Ντρέπουμε, λέει, τέτοιον απόγονο που έχουν, ντρέπουμε. Δηλαδή, είναι ντροπή μας. Ο Αρβίνος όταν ξεκίνησε ο άνθρωπος, δεν είχε τέτοιο σκοπό να πει για την εξέλιξη αυτή που δίνουν την ερμηνεία αυτή οι επίγονοι του ή μετά από αυτόν. Το εκμεταλλεύτηκε κανάλι όμως όπως αυτός ο Χέκελ που έβγαζε φωτογραφίες από σκύλα, από την κοιλιά της σκύλας και τα παρουσίαζε ότι ήταν από γυναίκα. Και πολλά άλλα έγιναν σε βάρος της επιστήμης για να στερεωθεί και να διαδοθεί αυτή η θεωρία. Δεν έχει αίρεσμα επιστημονικό, δεν έχει. Ο άνθρωπος βγήκε από τα χέρια του Θεού, τελείωσε. Συγγνώμη, ύστερα από τόση πρόοδο τόσων χιλιάδων χρόνων, γιατί σήμερα η επιστήμη να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα και τα ζώα ακόμα αυτά και να τα διασταυρώσει όπως και το κάνανε και δεν πετυχαίνουν να βγάλουν άνθρωπο, τέρα τα βγάζουν. Άπαξ διαπαντός δημιούργησε τον άνθρωπο ο Θεός, τα άλλα είναι εκ του πονηρού. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει σχετικά με την πλάνη που ισχύει για το τραχώνι κάτω στην Κύπρο. Για το τραχώνι της Κύπρου που βλέπονται κάποιες ψευδοπροφητείες, κάποια σημάδια. Τώρα δεν ξέρω, γύρω στο 70 τόσο που ήταν περίπου το 72 όταν το εμφανίστηκε εκεί πέρα πολλά και διάφορα λέχθηκαν τότε και πιστεύτηκαν πάρα πολλά. Δεν θυμάμαι για την χρονολογία. Πάντως οι αγιορείτες πατέρες είχαν παρασυρθεί και τα ερμήνευσαν εκεί πέρα με πρωτοστατούντα ένα πατέρα Μιχαήλ από τα Γιάννηνα. Λοιπόν, όλα αυτά είναι εκ του πονηρού. Και αποδείχθηκαν ότι είναι εκ του πονηρού. Ποιο σκοπό έχουν? Να μας παραπλανήσουν. Να μας μπερδέψουν, να μας συγχύσουν αυτό που βιώνουμε, δηλαδή καθημερινώς. Σε ποια κατεύθυνση είναι εννοείται να μας παραπλανήσουν, δηλαδή τι ακριβώς? Το θέμα της πίστης, να πιστέψουμε γιατί. Υπήρχαν νούμερα, υπήρχαν αριθμοί, υπήρχαν πράγματα πολλά και διάφορα. Και μιλούσα και για ένα βασιλιά εκεί πέρα, Ιωάννη, και Θεός να φυλάει. Γι' αυτό σου είπα, χρειαζόμαστε αδερφέ με άνθρωπο φωτισμένο. Εάν δεν μπορούμε να βρούμε, να ταπεινωθούμε στο Θεό και να πούμε, κρέμομαι από σένα Θεέ μου, βοήθησε με, φώτισε με. Μάλιστα. Και ο Θεό
αυτόν τον απλό, τον ευθύ, τον ειλικρινή, τον ταπεινό, δεν είναι δυνατόν να τον χάσει. Ποια είναι η γνώμη σας για το θέμα με το θαύμα της Παναγίας στην Βασιλική Πλεξίδα? Τι το μεμπτό και ποιο το παράξενο? Θαυμάζω την αγάπη της μητέρας μας και την πίστη μας την Ορθόδοξο. Είναι αληθινό θαύμα. Αν, χωρίς να παρεξηγηθώ μου επιτραπεί, επειδή είναι κάτι παρόμοιο που συνέβη και σε μένα τον τελευταίο Παπαδάκο. Σε αυτοκινηστικό δυστύχημα. Είχα χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου γιατί είχα ένα τρόλεϊ από πίσω με μεγάλα ξύλα. Ναι, ναι. Και έχασε την ισορροπία γιατί ήταν ένα λάκκο στο δρόμο απάνω. Και ήταν ακυβέρνητο το αυτοκίνητο. Και έκανε οχτάρες μέσα στο διεθνή. Και περίμενα από στιγμή σε στιγμή ή δεξιά ή αριστερά στις μπάρες να χτυπούσε και ο Θεός μόνο γνώριζε τι θα ακολουθούσε. Όταν άκουσα το θόρυβο ότι χτύπησε το τρέλο στην μπάρα, τελείωσαν. Πρόλαβα και είπα: Παναγία μου, με το Παναγία μου, βρέφος, καριέ, σε μητρική αγκαλιά, 8 τούμπες κάνει το αυτοκίνητο, πάει σε ένα λάκκο μέσα, πετάγεται και το παμπρίζει εδώ μπροστά. Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα, θα μετρούσε αυτός που είχα δίπλα, κάποιον Αλβανό. Και όταν πια σταματήσαμε μέσα στο λάκκο, τα χέρια στο τιμόνι, σαν να μην συνέβη τίποτα. Σαν να περιμένουμε τον καφέ μας, περιμένουμε, ας πούμε, να μας προσφέρουν κάτι. Λέω τώρα τι καθόμαστε εδώ. Πάω να ανοίξω την πόρτα, πού να ανοίξει η πόρτα. Λέω στον οδηγό, άνοιξε δική σου, τίποτα κι αυτός. Πώς μου ήρθε όμως μηχανικά, λέω άσε από τον παμπρίς μπροστά μύθος. Έτσι κάτι μηχανικά μου ήρθε. Απλώνω το χέρι, το βλέπω, έφυγε κι αυτό. Πήγε 4 μέτρα μακριά, χωρίς γκατσούλια, χωρίς να πάθει τίποτα. Ήρθε αστυνομία και το λοιπά, λέει πάτερ τι συμβαίνει. Του δεν ξέρω σήμα, συνέβη τι. Κατά συνέπεια, μπορώ να καταθέσω από εμπειρία δική μου ότι έχουμε ζωντανή πίστη. Η μητέρα η Παναγία, ό,τι έκανε στην Πλεξίδα στην Ελένη. Βασιλική. Έβγαλε το κάθισμα με 1200 πυρτσίνια. Τα οποία αυτά για να βγουν έπρεπε 2-3 μέρες ένας ειδικός μάστορας εκεί να παιδεύεται. Ακαριέα πάει, τα βγάζει η μητέρα, την πάει στην ουρά του αριστερού, τη βγάζει έξω, την κρατάει 2,5 ώρες στην αγκαλιά. Αυτά είναι τώρα παραμύθια. Μάλιστα. Σχετικά με αυτό που είπε η Παναγία στη Βασιλική Πλεξίδα, ότι να ενημερώσει τον κόσμο για αυτό το θαύμα, να ενημερώσει ότι έρχονται έσχατα γεγονότα, τι έχετε να πείτε? Και πολύ καλά κάνει και η μητέρα μας, η Παναγία και η Βασιλική, όσο αναπνέει να τα λέει. Όπως και εγώ, ο τελευταίος Παπαδάκος, τα λέω. Διηγού όσα επίησε ο Θεός. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι είναι δηλαδή μια παρέμβαση της Παναγίας μέσα στην ιστορία, ώστε να ενημερώσει το χριστεπώνυμο πλήθος, ας το πούμε? Και καλά, για τα μαύρα μάτια κάθεται και κλαίει η μητέρα μας, η Παναγία, οι εικόνες και οι Άγιοι και αιματώνει ο Κύριός μας. Μας οικετεύουν και μας παρακαλούν, συνέλθετε, προσγειωθείτε, ανοίξτε τα μάτια σας. Μάλιστα. Για τις πλάνες των Πεντηκοστιανών, τι έχετε να πείτε? Για τις πλάνες των Πεντηκοστιανών. Για τα λέποροι άνθρωποι είναι, παιδάκι μου, ας συνέλθουν. Πήγαν να πολεμήσουν τον Πάπα, τον δυστυχισμένο, το αλάχιστο, και γίνανε όλοι παπίσκοι. Αυτό παθαίνουμε τώρα και εμείς, και μέσα στην Ορθοδοξία μας, και μέσα στους αποτυχισμένους. Εγωισμό, η μαλάια. Πώς να συνοηθείς, πώς να ενεργήσεις χάρη στον Θεό. Προσοχή. Είναι το πρώτο που μας περνάει ο Σατανάς, την υπερηφάνεια. Και βγαίνει τελευταία υπερηφάνεια. Μάλιστα. Είμαι και κουρασμένος, βρε τον Άκη Μάνια, τα είπαμε τώρα στα λόγια. Νομίζω όσοι είναι ειλικρινείς θα μας τα πιάσουν και θα καταλάβουν περί τίνος πρόκειται. Αν όχι, δώστε τους και το τηλέφωνο, μέρα νύχτα κι εγώ αγρυπνώ εδώ τώρα και θα τους περιμένω. Θέλετε να το δώσετε εμείς το τηλέφωνο μόνο σας, αν είναι προηγουμένο? Να ανοίξουν τα μάτια τους. 2-3-9-2-0-69-9-32. Λοιπόν, την ευλογία και τη χάρη της μητέρας μας της Παναγίας. Καλή προσγείωση. Και καλό να έχω και καλή μετάνοια. Ευχαριστώ. Κύριο Πατρικά, χαίρετε.
Ο Παρσόδους τους ανοίξαν αντίξας, καταπέμψαν σ' αυτοί στο πνεύμα, ο Άγιον και Διαθνών, την οικουμένη σαν γυναίξας, φιλάνθρωπε δόξας. Ότε κατά πάσας γλώσσας συνέχε, διεμερίζεν έθνη, ο ύψιστος. Ότε του πύρος τας γλώσσας διέχει,